Μια συνέντευξη εφόλη τη ύλη παραχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή Πάμε Δανάη όπου μίλησε για την επιστροφή τη στο θέατρο με την παράσταση Μαθήματα Κομμωδία. Η ίδια αναφέρθηκε και για το κίνημα Hashtag Meto όπου απασχολεί ιδιαίτερα σχετικά με τι τελευταίε καταγγελίε. Οι δηλώσει τη Δήμητρα Ματσούκα. Είναι μικροαστική η ερώτηση για το γάμο και το παιδί, αλλά απαντάω αυτό που πραγματικά πιστεύω. Αυτά είναι τυχερά πράγματα. Αν είχα συναντήσει τον άνθρωπο με τον οποίο θα ήθελα να είμαι μία μαζί του, ναι, θα έκανα παιδί. Όταν ήμουν στη σωστή ηλικία που θα μπορούσα να κάνω παιδί, μάλλον και εγώ δεν ήμουν όρημη ή όντω δεν υπήρχε στη ζωή μου ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο μεγάλο έρωτα ήρθε στη ζωή μου και έμεινε, έχω βιώσει αυτό το συνέστημα. σε γενικέ γραμμέ ο τύπο μου φέρθηκε καλά, αλλά υπάρχουν πάντα τα τρινά έντυπα που έχουν γράψει ψέματα και ανυπόσταστα για να πουλήσουν. Κινήθηκα νομικά, αλλά μετά τα παράτησα. Βαρέθηκα, δεν εμφανίστηκαν καν στο δικαστήριο. Δεν αντέχω να ασχολούμαι με όσα δεν θα έπρεπε να ασχολούμαι. Τα τελευταία 20 χρόνια κάθε 2 με 3 χρόνια κάτι θα μου τύχει, ένα μύθευμα, μία παραποίηση της πραγματικότητας και μάλιστα έντονα. Είχα κλείσει ένα περιοδικό, το Dolls V, που έγραφε τέρατα και μου εκδικάστηκε αποζημίωση 30 εκατομμύρια. Δραχμές. Εγώ, λοιπόν, έκλεισα το Don's V, γιατί δεν είχαν να με πληρώσουν, είπε για όσα γράφονται για εκείνη κατά καιρού. Είναι δυνατό να μιλάς για ελευθερία και να στείνεις τον τοίχο κάποιον που λέει ότι λυπάται θύτες και θύματα. Τη Μαράγδα Καρίδη έχω στο μυαλό μου, που μίλησε και για τι οικογένειε των θυμάτων και έγινε ξαφνικά δακτυλοδειχτούμενη. Όλο ο θόρυβο και ο διαγωνισμό κοινωνική ευαισθητοποίηση με κάνει να μη βιώ και να είμαι επιφυλακτική.